Να ξεκινήσουμε την κουβέντα μας από τον κατώτατο μισθό, ο οποίος μέχρι το τέλος της εβδομάδας θα πρέπει να έχει κλειδώσει και εννοούμε η επικαιροποίησή του και θα ισχύσει αυτή η ρύθμιση για τα επόμενα 2 χρόνια. Υπάρχουν 2 εκ διαμέτρου αντίθετες προσεγγίσεις. Είναι η μία των εργοδοτικών οργανώσεων που ναι αντιλαμβάνεται και κατανοεί ότι έχει μειωθεί η αγοραστική δύναμη των μισθών και θα πρέπει να αυξηθεί ο κατώτατος αλλά να είναι κάτω από τα 1.000 ευρώ, και οι συντεχνίες που λένε ότι θα πρέπει να αυξηθεί και μάλιστα κατά πολύ πάνω από τα 1.000 ευρώ. Τώρα, πού θα συναντηθούν και πώς θα συναντηθούν τα 2 μέρη, κύριε Γεωργίου, αυτό αναμένεται να το δούμε εντός των επόμενων ημερών. Η άποψη της ΕΔΕΚ ποια είναι επί του θέματος? Θα προσπαθήσω να είμαι αισιόδοξος καταρχάς και θα τονίσω τη συμφωνία για των 2 πλευρών και των 3 πλευρών και της κυβέρνησης για αναθεώρηση προς τα πάνω. Βεβαίως κατανοητό ότι το ζήτημα είναι το ύψος της αναθεώρησης προς τα πάνω. Φαντάζομαι οι 2 πλευρές αύριο που θα είναι το Εργατικό Συμβουλευτικό Σώμα, δεν κάνω λάθος, θα συνεδριάσει, θα μείνουν στις απόψεις τους και θα κληθεί ο Υπουργός Εργασίας, ο οποίος, για να είμαστε ειλικρινείς, φαίνεται ότι τα καταφέρνει σε τέτοιου είδους ζητήματα και στα άλλα τα οποία, με τα οποία ασχολείται, για να συγκεράσει τις 2 απόψεις σε μια μέση γραμμή. Καταλαβαίνετε ότι δεν υπάρχει περίπτωση ένα κόμμα σαν το δικό μας να μην ταχθεί υπέρ της αναθεώρησης προς τα πάνω του κατώτατου μισθού. Βεβαίως, σύμφωνα πάντα και με το μαύρο πέπλο που μας σκεπάζει της ακρίβειας, κυρίως της ενεργειακής ακρίβειας, αλλά ένα θέμα θέλω να τονίσω εδώ, και αυτό είναι για μένα ένα επίσης μεγάλο αγκάθι, και δεν ξέρω πώς αυτό θα μπορέσει να επιληθεί στο πλαίσιο της συνεργασίας ή της συζήτησης των κοινωνικών εταίρων, και είναι η ωραία απόδοση. Και αυτό έχει μεγάλη σημασία, γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί εργαζόμενοι που δουλεύουν πέραν των 38 ώρων και επίσης υπάρχουν πάρα πολλοί εργαζόμενοι που εργάζονται είτε Σάββατο είτε Κυριακή. Αυτό θα έπρεπε να αντιμετωπιστεί διαφορετικά στο πλαίσιο της αναθεώρησης του κατώτατου μισθού. Από ό,τι μαθαίνουμε, η εργοδοτική πλευρά σε αυτό είναι ανέντοτη, αλλά θα πρέπει να επιδείξει την απαραίτητη κοινωνική ευαισθησία, γιατί αν δεν πάει καλά όλη η κοινωνία, δεν θα πάει κανείς μας καλά και αυτό θα πρέπει να γίνει κατανοητό από όλους. Πάμε στον κύριο Γεωργίου της ΕΔΕΚ για να μας πει σε ποιο βαθμό θα πρέπει να συνυπολογιστούν όλοι αυτοί οι παράγοντες που αφορούν στις αντοχές της κυπριακής οικονομίας, και βεβαίως σε αυτή την εξίσωση δεν πρέπει να λείπουν, μας ανέφερε προηγουμένως ο κύριος Γεωργίου, οι αντοχές των ίδιων των επιχειρήσεων. Άρα υπάρχει για σας κάποιο όριο ή κάποιο συγκεκριμένο περιθώριο σε αυτή την συζήτηση που γίνεται? Θα συμφωνήσω με τον κύριο Γεωργίου ότι δεν θα πρέπει να αρχίσουμε να πριοδοτούμε άλλα ούνα, άλλα τούε και να βάζουμε όσα νομίζουν ο καθένας. Θα συμφωνήσω όμως και με τον κύριο Καυκαλιά ότι τα πράγματα είναι εξαιρετικά δύσκολα για αυτή την τάξη την οποία αφορά ο κατώτατος μισθός. Εξαιρετικά δύσκολα. Και σωστό. Δεν είναι λαϊκισμός, αγαπητέ κύριε Γεωργίου, σε καμιά περίπτωση, και δεν θα λαϊκίσω. Νομίζω θα πω τα πράγματα με το όνομα τους. Όταν έρχεται το τέλος του μήνα και κάποιοι πραγματικά, όχι περισσεύουν, δεν υπάρχει περίπτωση περισσεύματος ή αποταμίευσης, όταν πραγματικά κάποιοι δεν μπορούν να έχουν τα απαραίτητα για οικογένειες. Πριν να φτάσει το τέλος του μήνα, πολύ πριν φτάσει το τέλος του μήνα. Πολύ πριν φτάσει το τέλος του μήνα. Yeah. Σωστά τα λέτε, για να μην. Δεν θέλω σε καμιά περίπτωση να λαϊκίσω και δεν θέλω σε καμιά περίπτωση να μην θεωρήσω μέρος της εξίσωσης και τον επιχειρηματικό κόσμο, την εργοδοσία. Αλλά είπα προηγουμένως ότι για να πάμε όλοι καλά θα πρέπει να πάει η οικονομία καλά. Άρα θα πρέπει όλοι να δούμε μέχρι πού μπορούμε να βοηθήσουμε αυτή την τριγωνική σχέση μεταξύ ευθεριστικής εξουσίας και των κοινωνικών εταίρων, έτσι ώστε να υπάρξει μια ισορροπία. Και δυστυχώς σε αυτή την περίπτωση ο αδύναμος κρίκος, ο αδύναμος παράγοντας είναι οι εργαζόμενοι. Εξάλλου, Υπουργείο Εργασίας δεν είναι Υπουργείο Εργοδοσίας. Γι' αυτό λέγεται Υπουργείο Εργασίας. Για να βλέπει τα ζητήματα αυτής της ιδιαίτερα ευάλωτης τάξης, που είναι οι εργαζόμενοι. Το τονίζω. Σε καμιά περίπτωση δεν θα κάτσω εγώ τώρα να πω 2.000 ευρώ και 2.500 ευρώ. Έτσι, δεν είναι σωστό.
συμφωνώ απόλυτα με τον κύριο Γεωργίου ότι δεν πρέπει να αρχίσουμε να λέμε νούμερα και αριθμούς. Θα πρέπει η εργοδοτική πλευρά να δει με μεγάλη κοινωνική ευαισθησία αυτό το θέμα. Γιατί πρέπει να καταλάβει και η εργοδοτική πλευρά ότι αν δεν υπάρχει ανατροφοδότηση στις επιχειρήσεις, στην πραγματική οικονομία, από αυτούς εμάς που είμαστε εργαζόμενοι, δεν θα πει κανείς καλά, όπως είπα προηγουμένως. Κύριε Γιώργο Γεωργίου, και κλείνουμε. Κοιτάξτε, και τόσα χρόνια στο επάγγελμα, το δικό σας κύριε Κυπριανού, έχω καταλάβει ότι κανείς δεν θέλει να μην εγκριθεί ο προϋπολογισμός. Κανείς. Και γίνονται διάφορες σκέψεις και διάφορα παρασκήνια σε ό,τι αφορά αυτού του είδους την ψηφοφορία. Εγώ δεν θα τα απελώσω, γιατί η ΕΔΕΚ ούσα στην αντιπολίτευση για πάρα πολλά χρόνια καταψήφιζε προϋπολογισμό πριν κάποιων επιμέρους θεμάτων. Όμως το 2020, παραδείγματος χάρη, όταν πραγματικά κινδύνευε η χώρα να μείνει χωρίς προϋπολογισμό, αξιοποιήσαμε τις δυνατότητες μας. Πήραμε κάποια πράγματα από την κυβέρνηση του Νίκο Αναστασιάδη τότε και υπερψηφίσαμε τον προϋπολογισμό. Οπότε δεν θα τα απελώσω. Απλώς καταλήγω ως εξής. Εμείς θα υπερψηφίσουμε τον προϋπολογισμό έχοντας βεβαίως και τις επιφυλάξεις μας σε κάποια ζητήματα. Το αποδείξαμε άλλωστε και πρόσφατα με το θέμα της ψηφοφορίας για την ειδική δικαιοδοσία του δικαστηρίου, για το θέμα των εκποιήσεων. Διατηρούμε την πολιτική μας ανεξαρτησία, αλλά θα δώσουμε την ευκαιρία στην κυβέρνηση να εγκριθεί ο προϋπολογισμός, γιατί έχουν επιτευχθεί αρκετά πράγματα αυτό το χρονικό διάστημα και πιστεύω ότι. Νομίζω ότι θα πρέπει να δοθεί ευκαιρία για να προχωρήσει.